Κάλεσμα για μαζικό εμβολιασμό έκανε στους Ευρυτάνες ο αναπληρωτής υφυπουργός εσωτερικών Στέλιος Πέτσας. Ο κύριος Πέτσας ταξίδεψε στο Καρπενήσι έχοντας, όπως ο ίδιος είπε, εντολή από τον Πρωθυπουργό να κινητοποιήσει σε συνεργασία με τους τοπικούς άρχοντες και τους φορείς όσους δεν έχουν πιστεί να κάνουν το εμβόλιο. «Εμβολιαζόμαστε σημαίνει ζούμε», είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Πέτσας, στέλνοντας μήνυμα σε όλους. Η αποστολή είναι απλή που μου έχει ανατεθεί από τον Πρωθυπουργό. Να μπορέσουμε μαζί με την αυτοδιοίκηση και μαζί με όλους εσάς τους φορείς σε τοπικό επίπεδο να κινητοποιήσουμε όσους συμπολίτες μας ακόμη δεν έχουν πιστεί ότι το εμβόλιο θα έπρεπε ήδη να το έχουν κάνει και ας το κάνουν αύριο, ας το κάνουν μεθαύριο. Να μην αφήνουν άλλο καιρό να περνάει χαμένος. Γιατί εμβολιαζόμαστε σημαίνει ζούμε. Δεν μετράμε απλώς τις μέρες που περνάνε. Ζούμε. Αυτό είναι πολύ βασικό. Έχει σημασία για όλους, ανεξαρτήτου ηλικιακής ομάδας. Και για τους νέους μας και για τους μεγαλύτερης ηλικίας. Και πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να το καταφέρουμε το δυνατόν συντομότερο. Μετά από διαδοχικές συσκέψεις στο Δημαρχείο Καρπενησίου, στην Αντιπεριφέρεια Ευρυτανίας και στο νοσοκομείο, υπέρ της επιχείρησης Ελευθερία τάχθηκαν ο βουλευτής Ευρυτανίας Κώστας Κοντογιώργος, ο αντιπεριφερειάρχης Άρης Στασιός, οι δήμαρχοι Καρπενησίου και Αγράφων Νίκος Σουλιώτης και Αλέξης Καρδαμπίκης, ο διοικητής του νοσοκομείου Καρπενησίου Δημήτρης Καρατσίκης, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της πόλης. Να συντονίσουμε τις δυνάμεις μας για να επιταχύνουμε και να χτίσουμε το απαραίτητο τείχος ανοσίας απέναντι στην επιδημία του COVID-19. Και το μόνο όπλο που διαθέτουμε αποτελεσματικό είναι το εμβόλιο. Το μήνυμα λοιπόν που βγαίνει σήμερα από αυτή τη συνάντηση, όσοι από τους συμπατριώτες μας δεν κατάφεραν μέχρι σήμερα να εμβολιαστούν, να προστρέξουν. Να ξέρετε ότι και η περιφέρεια θα είναι αρρωγός στην εθνική αυτή προσπάθεια για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Βέβαια, προφανώς είναι εθελοντικό στον πολίτη να το κάνει. Εμείς όμως θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη να τον βοηθήσουμε να φτάσει στο σύστημα υγείας. Ότι αυτό χτίζεται με την υπογραφή του καθενός μας. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Πρέπει όλοι να βάλουμε το χεράκι μας. Στην κυριολεξία όμως να βάλουμε το χεράκι μας και να το διαθέσουμε. Η επέκταση του εμβολιασμού πολύ καλά έγινε αυτή που έγινε στους υγειονομικούς. Δεν νοείται να είναι, να μεταφέρουμε, να είναι πάλι του ΕΚΑΒ. Ή να είναι γιατροί ή να είναι νοσηλευτές και να μην έχουν εμβολιαστεί. Πρέπει όμως να επεκταθεί, πιστεύω, και στην εκπαίδευση, που μπορεί να μην αρέσει αυτό που λέω, και στα σχολεία γενικότερα. Δηλαδή, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να είναι εμβολιασμένοι, όπως ίσως και οι μαθητές. Ο Μητροπολίτης Γεώργιος όμως είχε διαφορετική άποψη, επισημένοντας πως δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη και να προτρέψει κάποιον να εμβολιαστεί. Οπότε το ερώτημα είναι σε ποιους απευθυνόμαστε. Έτσι ξέρετε πολύ καλά ότι δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα. Στοχοποιηθήκαμε σαν θεσμός, όχι σαν διοίκηση, όλο αυτό το διάστημα. Και οι εκκλησίες, ειδικά στα χωριά που πάμε, είναι άδειες. Δηλαδή, θα απευθυνθούμε πού. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση, εγώ δεν είμαι, σας το λέω ευθέως, ούτε υπέρ ούτε κατά. Έτσι είναι ελεύθερος ο καθένας να λειτουργήσει και να σκεφτεί όπως θέλει. Σίγουρα για το κοινωνικό καλό πρέπει οι άνθρωποι να εμβολιαστούν. Απ' την άλλη όμως, επειδή υπάρχουν και πολλές ενστάσεις, περπατάμε σε εντομένο σκηνή και έχω την αίσθηση ότι αν μπούμε σε αυτή τη λογική, τελικά θα μείνουμε μόνοι μας εκκλησίες χωρίς κανένα πιστό. Επειδή είμαστε κλειστή κοινωνία και αν κάτι προκύψει, μια παρενέργεια σε κάποιον, δεν θα ήθελα εγώ να μου πούν ότι με όθησε να κάνω το εμβόλιο και έχω πρόβλημα τώρα. Σίγουρα και όπου σας λέω, όπου μπορώ, αλλά επίσημα όχι. Δεν πάω κάπου. Από τις σημερινές συναντήσεις, για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε ένα ήδη επιτυχημένο πρόγραμμα εμβολιασμού, έχουμε δύο σκέλη στα οποία θα ομαδοποιήσω τα συμπεράσματα. Το πρώτο είναι στην επικοινωνία και εδώ είναι ξεκάθαρη η εμπλοκή του ιατρικού συλλόγου. Γιατί πραγματικά η επιστημονική γνώμη, η άποψη του γιατρού μας είναι καθοριστική σημασία για να παρακινηθούν και οι επιφυλακτικοί συμπολίτες μας που δεν έχουν κάνει ακόμη το εμβόλιο. Σε συνεργασία λοιπόν με τον εμπορικό κόσμο, με τις ενώσεις των ξενοδόχων, επίσης σε συνεργασία με το επιμελητήριο, η δράση επικοινωνιακή που σχετίζεται με την παρότρινση των γιατρών που έχουν εμβολιαστεί να ρωτούν τον συμπολίτη μας, εμείς εμβολιαστήκαμε εσύ, είναι μια πολύ καλή δράση, την οποία θα την πολλαπλασιάσουμε και σε συνεργασία με τους Δήμους, οι ίδιοι οι γιατροί θα επισκεφθούν πολλά διαφορετικά σημεία στην Ευρυτανία για να περάσουν το βασικό μήνυμα της επιστημονικής γνώσης απέναντι σε αναορθολογισμό και σε επιφυλακτικότητα. Αυτή είναι μια δράση επικοινωνίας που θα συμπληρωθεί
και με δράση επικοινωνίας πιο στοχευμένη στα πιο νεανικά κοινά μέσω κυρίως των social media. Όσον αφορά τα θέματα της ουσίας, δύο βασικές παρατηρήσεις, δύο βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, ότι θα κοιτάξουμε να δούμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας πώς μπορεί να συμμετέχουν στον καθορισμό των ραντεβού και οι γιατροί. Είναι πολύ σημαντικό όταν επισκέπτονται τον γιατρό, οι επιφυλακτικοί συμπολίτες μας, όταν τους ρωτάει κανείς, έκανε το εμβόλιο, φυσικά να μπορεί να κλείσει το ραντεβού του εκείνη τη στιγμή. Και η δεύτερη δράση ουσίας είναι ένα πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα που ξεκίνησε σήμερα με τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ να κάνουν εμβολιασμό, μάλλον και χτες και σήμερα, στο Δήμο Αγράφων, να συνεχιστεί και να πολλαπλασιαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα.